خسترالوش خرید راستوسیم بختزمو. Για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκαναν. Η ΑΕΛ ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Φαίνεται ότι δουλεύει αρκετά. Αλλά όπως εφάνηκε στο γήπεδο, ο προπονητής μας μας δούλεψε εγκατάλληλα. Έχει μελετήσει πολύ καλά την ΑΕΛ. Δουλέψαμε για την ΑΕΛ και εφάνηκε 100% στο γήπεδο. Και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Και εγώ την πλευρά μου θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την τεράστια προσπάθεια που έκαναν σήμερα. Το να παίζεις έναν αγώνα με την ΑΕΛ, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα που είναι δικαιωματικά στην τρίτη θέση του βαθμολογίας στην πρώην κατηγορία, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Στις λίγες μέρες που είχαμε να δουλέψουμε στις προπονήσεις, δουλέψαμε για το παιχνίδι. Ευτυχώς τα παιδιά αφομοίωσαν τις οδηγίες που έδωσα και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδατε. Η ομάδα από το πρώτο λεπτό στο τελευταίο ήταν πάρα πολύ καλή. Δούλεψε πάρα πολύ καλά στην κόντρα επίθεση. Η αμυντική του λειτουργία ήταν εκπληκτική, όπως θέλαμε να είναι. Και αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Ο εθνικός Λατσό φέτος κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να κάνει μια αρκετά καλή ομάδα, να είναι η εκδικητική. Και είπαμε από την αρχή ότι ο μεγάλος μας στόχος είναι το πρωτάθλημα. Όμως αυτά τα παιχνίδια του κυπέλλου είναι πρόκληση για όλους μας και κυρίως για τους νεαρούς παίκτες που έχουμε στην ομάδα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που την ανταπόκριση όλων των παιχτών και ελπίζω σε ανάλογη συνέχεια και στο πρωτάθλημα. Γιατί ακόμα είμαστε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και υπάρχει προοπτική για καλύτερες μέρες. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην ΑΕΛ που ήταν ένας άξιος αντίπαλος σήμερα. Μπορεί σήμερα να μην έμεξε τόσο καλά ή να μην την αφήσαμε εμείς να παίξει τόσο καλά, αλλά δεν πάει που να είναι μια εξαιρετική ομάδα και η δουλειά που κάνει τόσο ο Πάμπος, ο Χαραλάμος, ο προπονητής, όσο και ο Σταύρου, ο πρόεδρος, είναι εξαιρετική αξιέπαινη που στηρίζεται σε Κύπριους φουτσαλίστες και αυτή τη στιγμή είναι η ευχάριστη εκπληξη του πρωταθλήματος. Συγχαρητήρια στην ΑΕΛ και καλή συνέχεια. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Εθνικού. Δίκαια μας κέρδισε. Ξεκίνησε το παιχνίδι. Κάναμε πάρα πολλά προσωπικά και ατομικά λάθη παίχτες η δική μας, τα οποία εκμεταλλεύτηκε η ομάδα του Εθνικού και βρέθηκε από πρώτο ημίχρονο να μας κερδίζει 5-0. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε. Τα παιδιά προσπάθησα. Ήταν δύσκολο, δεν ήταν εύκολο και χάσαμε με 7-2. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Εθνικού. Να σου ευχηθώ καλή συνέχεια στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα. Και από την πλευρά μας εμείς θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τα λάθη του σημερινού του παιχνιδιού. Καταρχάς να δώσουμε συγχαρητήρια στον Εθνικό για μια πανάξια νίκη. Ήρθαμε στη Λευκοσία για την πρόκριση. Θέσαμε ως στόχο να πάμε όσο καλύτερα μπορούμε στο κύπελλο. Δεν τα καταφέραμε. Στο παρκέ ο Εθνικός ήταν καλύτερος. Σκόραρε ένα γρήγορο γκολ. Προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε, χάσαμε αρκετές ευκαιρίες, δεν τα καταφέραμε. Άνοιξε το σκόρ ο Εθνικός στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε λίγο πιο δυνατά, προσπαθήσαμε. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, το φούτσαλ έτσι είναι. Θεωρώ ότι ο Εθνικός είναι μια ομάδα πρώτης κατηγορίας και όχι δεύτερης. Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια στον Εθνικό, στο κύπελλο όσο και στο πρόθυμα. Και εύχομαι να τα πούμε του χρόνου στην πρώτη κατηγορία.